Κύπρο, εκλεκτός καθόλου, ομόρφου, νεόφυτος και ανάμεσα στα άλλα είπε «Ξέρεις, ο κόσμος δεν με γνωρίζει πια, είπε ο Κύριος στην ψυχή αυτή. Χρειάζεται να ξανασυστηθώ. Άραγε, ποια θα είναι αυτή η σύσταση, η εκλέου σύσταση που θα κάνει ο Κύριος του προσώπου Του σε μας. Θα είναι εκείνη η γαλήνια και πραία, φωνή που ακούστηκε πριν 2000 χρόνια που είπε «Εγώ είμαι πράος και ταπεινός στη καρδία» ή άραγε θα είναι κανένα έκτακτο συμβάν, γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει από λικά λόγια που θα κουνήσει όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά τον κόσμο όλο. Προφανώς, από όσα ο Θεός με αξιώνει να βλέπω μέσα από τις γραφές και μέσα από τις Άγιες Φωνές που ακούγονται, το δεύτερο θα γίνει. Γιατί ο κόσμος έχει πάρει τον κατήφορο. Και πάλι ο Άγιος Ιάκωβος, ο νεότερος Άγιος της Εκκλησίας μας, δέχτηκε την παρουσία του Αγίου Άνω του Ρώσου. Όποιος θέλει να τα δει μέσα εκεί που είναι γραμμένα στα μηχανήματα τα σύγχρονα, που για αυτή τη δουλειά είναι Άγια, γιατί αγιάζουν τις ψυχές. Λέγει, όταν ζούσε ο Άγιος Ιάκωβος, είδε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και του είπε «Έρχεται κόσμος Ιάκωβέ μου και με βλέπει, αλλά ξέρεις, πολύ λίγοι από αυτούς που έρχονται είναι εκείνοι που έρχονται συνειδητά και προσκυνάνε. Οι άλλοι έρχονται γεμάτοι από άγνοια, από αδιαφορία και από αμαρτία και από ασέβεια. Αυτούς δεν τους βλέπω. Άκουσέ με», του λέει. Μπορείτε να το βρείτε αυτό, άμα ξέρετε ποια είναι τα μηχανήματα. «Άκουσέ με», του λέει, «ο κόσμος δεν παίρνει άλλο. Πρέπει να γίνει πόλεμος». Τρεις φορές το αναφέρει μέσα. «Πρέπει να γίνει πόλεμος. Όχι, Άγιε μου, άλλος πόλεμος. Μα ο κόσμος δεν διορθώνεται, λέει. Πρέπει να γίνει πόλεμος». Αδελφοί μου, να έρθουμε τώρα και εδώ, γιατί πρέπει να γίνει πόλεμος. Ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο να λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστής «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Πόσοι από εμάς ανοίγουν γραφές, πόσοι από εμάς εκκλησιάζονται και βιώνουν αυτό, ζουν εσωτερικά στην ψυχή τους
αυτό που η Εκκλησία μας προβάλλει στη Θεία Λατρεία μέσα. Ένα με το ζόρι, 3 με το ζόρι της 100 από εκείνους που εκκλησιάζονται. Έτσι λένε οι στατιστικές. Οι άλλοι εθιμοτυπικά πάω γιατί πρέπει να χαιρετήσω επειδή είναι γνωστός μου στο μνημόσυνο ή στο γάμο ή σε παρεά και που σε καμιά βάπτιση. Τα μυστήρια τα οποία αραιά και πού γίνονται στην Εκκλησία. Θα ξανασυστηθεί ο Κύριος. Και όπως λέγει ένας που έχει αναστήσει την Αμερική, ο Άγιος, σύγχρονος Άγιος Ζή, Εφραίμ, έφυγε από το όρος, πήγε στην Αμερική μόνος, θα λέγαμε και έρημος, αλλά μόνο με το Θεό μαζί. Ξέρετε τι έχει κάνει. 20 μοναστήρια. Μια οικουμένη, ένα πλήθος ολόκληρο τα επισκέπτεται. Και αναφέρει κάποιος, πήγα λέγει και εγώ, ιερωμένος, έκανα την επίσκεψη και είδα κόσμο πολύ. Και είδα και ένα ζευγάρι λέει Κινέζων και λέω πώς θα τους μιλήσω τώρα που θέλω κάτι να τους πω. Και επειδή ήξερα αγγλικά, αναφέρει, ξεκίνησα να μιλήσω αγγλικά και οι Κινέζοι μου μιλήσαν ελληνικά. Και τους ρωτώ, πώς τα μάθατε. Εμπνεύματι Αγίου, αυτός που ζει ο Άγιος στην Αμερική, ο Εφραίμ. Αυτός λοιπόν ο Άγιος και εκείνος αναφέρει αυτό το γεγονός, το περί πολέμου, το οποίο θα είναι γεγονός τελεσμένο, αλλά τον χρόνο, σήμερα, αύριο, μεθαύριο, τα μαχαίρια ακονίζονται από ό,τι βλέπουμε. Αδελφοί μου, μετάνοια μας χρειάζεται. Να πούμε ένα ήμαρτον μέσα μας που λέμε ότι είμαστε Άγιοι και δεν μας χρειάζεται ούτε ο πνευματικός, ούτε η Εκκλησία, ούτε η Θεία Ευχαριστία. Δεν θα έπρεπε έτσι πως τραβάει η Ελλάδα, να μην πω ο κόσμος, η Ελλάδα μας τραβάει, δεν θα έπρεπε, αφού μας κουνάνε αυτοί που κυβερνάνε, θα μας τα πάρουν όλα και ο σκοπός τους είναι να μας πάρουν και την πίστη. Όμως δεν θα γίνει αυτό. Κάπου 100 χρόνια στη Ρωσία χτυπήσανε την Ορθοδοξία, ξαναχτυπήσανε μάρτυρες, να, αίματα πολλά χύσανε και είναι χειμένα και Άγιοι που δεν τους γνωρίζουμε. Όμως η σήμερα ζωντανή Εκκλησία. Ζωντανή, ολοζωντανή. Εμείς θα έπρεπε να γεμίσουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία μας, περθεί η Εκκλησία μας. Το καταλαβαίνουμε ότι περθεί η Εκκλησία. Είναι φοβερό πράγμα. Λέει, είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός. Και πώς το δείχνεις, να δείξεις ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Πώς, με ποιο τρόπο. Αδέρφια μου, μπορεί να είμαστε εμείς οι λίγοι, ας τα ακούσουμε αυτά. Ας τα βάλουμε στο μυαλό μας και ας πούμε στον Κύριο, έλα Χριστέ, φώτισε τον κόσμο να μετανοήσει και μετά εμάς. Αμήν.